είναι απονομή έντυπου που επέμβουν για την ενίσχυση του σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή το ποσό των 2.000 ευρώ. Είναι ιδιαίτερη ευχαρίστηση που να βλέπεις τη δουλειά σου να αξιολογείται θετικά από σημαντικά στελέχη, σημαντικούς ανθρώπους. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και τη σκέψη στην Βιργινία Μανασάκη, ο διδακτορικός φοιτητής Ηλίας Ιωάννης Παπαηλίας λαμβάνει το ομώνυμο βραβείο σε ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο του Ηρακλείου. Σήμερα είναι μια τιμητική εκδήλωση, μια σπονδή στη μνήμη της Βιργινίας Μανασάκη, τα Μαναράκη, της αντιπεριφερειάρχου που χάσαμε προώρα. Να σημειωθεί πως η εκδήλωση απονομής του βραβείου Βιργινία Μανασάκη θεσπίστηκε από τον ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης στη μνήμη του στελέχους που άφησε τόσα πολλά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο λόγος βεβαίως για την ξεχωριστή προσωπικότητα της Βιργινίας Μανασάκη. Μορφή αξεπέραστη, αλλά και μια επιστήμονας η οποία άφησε το αποτύπωμά της στα ζητήματα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, δηλαδή στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ως ελάχιστο φόρο τιμής για την προσφορά της λοιπόν αυτή, ευελπιστούμε ότι θα πάρει σάρκα και οστά και θα θεσμοθετηθεί αυτή η προσπάθεια που σήμερα ξεκινάει τα πρώτα της βήματα εδώ στο πολιτιστικό. Το βραβείο Βιργινία Μανασάκη για το περιβάλλον, την κεκλική οικονομία, την ενέργεια. Στην διαγωνιστική διαδικασία έλαβαν μέρος συνολικά 38 διδακτορικοί φοιτητές από όλη την Ελλάδα, με την Επιτροπή να καταλήγει ομόφωνα στην απονομή του βραβείου στον διδακτορικό φοιτητή Ηλία Ιωάννη Παπαηλία. Αξίζουν συγχαρητήρια στον ΕΣΔΑΚ για αυτή την πρωτοβουλία να καθιερώσει ένα ετήσιο βραβείο προς τιμήν της αείμνησης της Βιργινίας Μανασάκη. Και όλοι εμείς αναπολούμε όλη αυτή τη δουλειά την οποία έκανε στην περιφέρεια αλλά και σε άλλους φορείς.